αμαρτία ουκ έχω. Μέχρι εδώ. Ό,τι έχω να πω, θα αστολέω το λέω και το λέω. Επίσης, πρέπει να πω και κάτι ακόμα, διότι δεχόμαστε μία δρυμύτατη επίθεση, δρυμύτατη από το σύστημα. Πραγματικά δρυμύτατη ως ελληνική λύση. Θα τους πω λοιπόν κάποιους αγράμματους αστοιχείο τους, που δεν ξέρουν τι σημαίνει βουλή, για ακόμη μια φορά αναγκάζομαι να το κάνω, ότι όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, επί της αρχής ψηφίζεις παρόν ναι ή όχι. Εάν στα άρθρα που φαίνεται το νομοσχέδιο τα περισσότερα είναι ναι, εκ των πραγμάτων λες ναι. Κατάλαβες τι λέω τώρα. Ε, απολύτε. Θα ψάχνετε λοιπόν αν θέλετε να μάθετε ολόκληρη την αλήθεια. Πρώτα τι λέει το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης για συγκεκριμένα πράγματα και αν αυτά που ψηφίζουμε ναι, όχι ή παρόν, έρχονται σε σύγκρουση το πρόγραμμά μας. Εμείς μέχρι σήμερα ό,τι ψηφίσαμε είναι με βάση τα όσα γράφουμε στο πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε παρεκκλίνει ούτε μία μοίρα. Ούτε μία μοίρα. Αλλά το έχει η μοίρα μας να μας υβρίζουν διάφοροι γελοί, διάφοροι αγράμματοι, διάφορα στοιχεία που το παίζουν πατριώτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν κάτι. Μονοθεματικά, αν ξεκινήσεις να κάνεις κόμμα χωρίς πρόγραμμα, είσαι φαύλος. Εμείς, έχουμε φτιάξει το πρόγραμμά μας αυτό εφαρμόζουμε με αυτό το γνώμο να ψηφίζουμε διότι επειδή η κυβέρνηση έφερε σε ένα νομοσχέδιο την αγορά των ραφάλ έπρεπε η ελληνική λύση να μην ψηφίσει τα ραφάλ να πει όχι στο νομοσχέδιο γιατί μέσα έχει και αρνητικά στα άρθρα επί τον άρθρο ψηφίσαμε όχι στα αρνητικά άρθρα αλλά κατά ραφάλ ψηφίσαμε ναι το του... Εμεί θα ψηφίσαμε όχι στο να αποδοθούν συντάξει τον επόμενο χρόνο, επειδή έχει και άλλα άρθρα αρνητικά μέσα. Όχι. Ψηφίσαμε ναι στι συντάξει και όχι στα υπόλοιπα άρθρα. Αυτό θέλουν να ψάχνουν οι άνθρωποι τη ελληνική λύση. Αυτό πρέπει να γνωρίζουν. Και εμεί όταν μιλάμε, ξέρουμε τι λέμε. Στο ελληνικό κοινοβούλιο, ο Βελόπουλο πριν πολλού μήνε μίλησε για χρηματισμό επιστημόνων για να τρομοκρατούν του Έλληνε σχέση με τον κοροναϊό. Το είχα πει. Το είχα τονίσει. Βγαίνει η και επιβεβαιώνει μετά από μήνε ότι οι Γερμανοί επιστήμονε χρηματίστηκαν για να τρομοκρατούν τον κόσμο. Και εγώ αυτομάτω ρωτώ δύο πράγματα. Πρώτον, δικοί μα επιστήμονε δεν χρηματίστηκαν. Τα ελληνικά μέσα μα και ενημερώσει που χρηματίστηκαν. Με διαφήμιση. Γιατί.